προπονητής θα είναι ο Μονιάτης. Πρώτη επίθεση για τους γηπεδούχους. Πάσα στον Μακουόι, θα γυρίσει και θα βάλει το πρώτο καλάθι του αγώνα. Θα να κάνει το κλέψιμο και θα το κάνει ο Μάρκου. Το σκέφτεται για τρίποντο, θα το πάρει και θα είναι εύστοχο. 5-0. Έκοψε την μπάλα. Ο οποίος έχει και την κατοχή τώρα. Ο Williams, ο οποίος θα πάρει το φάουλ, θα μετρήσει το καλάθι. Πέρασε στον Μάρκο, ετοιμάζει αλλαγή, κάνει Παπαδοπούλου. Διπλή μάλιστα. Σουτ για τρεις από τον Μονιάτη, εύστοχο. Κάνε λάθος, άλλο ένα λάθος για τον Απόλλωνα. Έκλεψε και κατεβάζει την μπάλα ο Χρήστος ο Εύζωνος που έχει περάσει στο παιχνίδι. Σουτ για τρεις από τον Μάρκου, εύστοχο. Τελευταίες στιγμές της πρώτης περίοδου. Ο Williams θα πάρει ένα τρίποντο και θα είναι εύστοχο. 26-14. Ο Σέφερντε περτάει στον Εύζωνα. Flowers από την κορυφή για τρεις μέσα. Να στον Williams. Θα σηκωθεί για τρεις μέσα. Πρώτο τρίποντο για τον Williams. Δεύτερο για τον Απόλλωνα. 4-15 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Μακλέρ είναι ξεμακάριστος και τιμωρεί με ένα τρίποντο για να στείλει τη διαφορά ξανά στους 20 πόντους. Σέφερτσον Μάρκους σηκώνεται για τρεις μέσα. 49-26. Μονιάτισον Μακουόι θα χάσει από τον Williams. Ο Walter Williams είναι στο New Williams που φτάνει στο layup για το 56-34. Άλλοι δύο πόντοι για τον New Williams που φτάνει τους 17 της τρίτης περίοδου. Ο Γκίλ αφήνει στον Williams. Walter Williams με τον Flowers μπροστά του. Βάζει στον Ηλιάδη, σουτ για τρεις μέσα. 64-41. Είχε δύο βολές στο παιχνίδι. Μακλέρα ευστοχή με την μπάλα να πηδά στο Στεφάνι και να καταλήγει στο τικτάκι. Πάσα στον Flowers, τον δίνει στον Μακλέρ, σουτάρει και αυτός για τρεις μέσα αυτός. Η playable EKL, είναι δύσκολο να νικηθεί. Τρίποντο από τον Flowers. Κρατάει και περνάει στο Μύθυλο. Στοφίζει στη γωνία, step back shoot για τρεις, ο Flowers. 83-51. Στοφίζει στο Μονιάτη, το σκέφτηκε ο αρχηγός της ΑΕΛ. Ξανά από το σημείο εκείνο θα σκοράρει, δεν χρειάστηκε να το σκεφτεί δεύτερη φορά. 96-57, Μονιάτης, δεύτερο τρίποδο στο παιχνίδι για τον ίδιο, φτάνει τους 6. Ο Williamson Gill προσπίσει, ο Gill θέλει να πάει προς το καλάθι, θα φτάσει στο layup και θα σκοράρει. Τέλος της αναμέτρησης, 98-64, η ΑΕΛ σημειώνει μεγάλη νίκη με 34 πόντους διαφορά, η μεγαλύτερη νίκη της τελευταία δεκαετία κόντρα στον Απόλλωνα. Και με αυτή τη νίκη θα ανέβει στις 8 νίκες και 5 ήττες.